Πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί είναι ο συνάδελφος, ο οικονολήπτης, ο Χρήστος ο Παπαδάκης και μαζί του ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, βιώνει τη μοναξιά του κέντρου. Κύριε Αναστασάκη, καλησπέρα σας. Στο γιορτινό Ηράκλειο, ομολογουμένως, έχει αποσπάσει φέτος ο στολισμός εξαιρετικά σχόλια από τους πολίτες και αυτό είναι σημαντικό. Βρίσκεστε στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης και νομίζω ότι βιώνετε τη μοναξιά του lockdown σε ένα γιορτινό Ηράκλειο. Πραγματικά, όπως τα είπατε, είναι θλιβερό το να βρίσκεσαι σε μια όμορφα στολισμένη πόλη και να βλέπεις ότι δεν κυκλοφορεί ψυχή. Άκουσα προηγουμένως και την κυρία Ντονακάκη. Είναι πράγματι έτσι η κατάσταση. Κάθε μέρα μιλάμε με καταστηματάρχες. Είναι μια πρωτοφανής συγκυρία, δύσκολη. Και όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί ναι μεν είναι η δημόσια υγεία πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αλλά η επόμενη μέρα θα βρει πραγματικά μια ρημαγμένη τοπική οικονομία που πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί δραστικά και όχι στα λόγια όταν ξεπεράσουμε τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Θα επέλθει και ο οικονομικός αντίκτυπος, ήδη τον ακούμε, ήδη υπάρχει αυτός ο δικαιολογημένος προβληματισμός και βέβαια οι συμπολίτες μας από τη μία προκοιτάζουν να διαφυλάξουν την προσωπική τους υγεία και την οικογένειά τους, από την άλλη ανησυχούν όμως δικαιολογημένα για το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε λίγο να μετακινηθούμε στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης με τη βοήθεια του οικονολήπτη, για να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα για το Ηράκλειο φέτος. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, βεβαίως η μετακίνηση της εικόνας είναι κομμάτι της διαδραστικότητας. Με χαρά. Κύριε Αναστασάκη, θα σας πω κάτι. Πέρυσι είχε γίνει μια προσπάθεια αρκετά καλή. Φέτος μια ακόμα καλύτερη προσπάθεια. Το θέμα ήταν αν είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, τότε που και η αγορά έσφιζε από ζωή. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τις γιορτές. Κινήστε στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης. Είναι 10 και 10 σε μία πόλη 200.000. Νομίζω ότι το lockdown είναι γεγονός. Σε ένα στολισμό που οι Ηρακλειώτες δεν μπορούν να τον απολαύσουν τις βραδινές ώρες μετά τις 10. Και θέλω να μου πείτε το εξής. Υπάρχουν κάποιες δράσεις, υπάρχει ένα σχέδιο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής που θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει κάπως στην εξωστρέφεια των πολιτών αλλά και αυτού του ιδιόμορφου ανοίγματος της αγοράς? Προσέξτε, σε κάθε τομέα δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν βλέπετε ότι είναι αναβαθμισμένη η κοινόχρηστη χώρη της πόλης, έτοιμοι να υποδεχτούν ξανά τον κόσμο. Αλλά εκεί δεν έχουμε ουσιαστικά τον έλεγχο εμείς των αποφάσεων. Το μόνο που θα φροντίσουμε όλο αυτό το διάστημα είναι να προωθηθούν όσα έργα εξυπηρετεί ουσιαστικά η περιορισμένη κυκλοφορία και μιλάμε για αναπλάσεις, για διαμόρφωση πάρκων, για ασφαλτοστρώσεις, ώστε να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ μετά που θα ξαναέρθει η κανονικότητα που όλοι την ελπίζουμε να είναι το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά σε άλλες δράσεις, παρακολουθείτε και εσείς και όλοι ότι εφαρμόζουμε κάθε δυνατό μέτρο οικονομικής ελάφρυνσης, ιδιαιτέρως των επιχειρηματιών, γιατί δεν ζούμε κάπου διαφορετικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού, γιατί κυρίως αυτές οι αποφάσεις έρχονται σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να αναταχθεί η τοπική οικονομία και να δώσουμε και εμείς ένα μαξιλαράκι, αν θέλετε, που δυστυχώς δεν είναι ικανοποιητικό, θα πρέπει να έρθει από την κεντρική κυβέρνηση, για να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, το μερίδιό μας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το μόνο που υπόσχομαι είναι ότι φροντίζουμε ώστε αντίστοιχα έργα που έχουν δείξει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια διαφήμισης τι σημαίνει για το Ηράκλειο το να αποκτά αναβαθμισμένες εμπορικές οδούς, θα συνεχιστούν στη Μικρή Εύανση και στη 1821, λίγο μετά στην Καλοκαιρινού. Προσπαθούμε να αναδείξουμε και περιοχές που μέχρι πρότινος ναι μεν είχαν εμπορικότητα αλλά είχαν και προβλήματα, όπως είναι η περιοχή που περικλείεται από την Αβέροφ, τη Ζωγράφου, τη Σμύρνης και τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη, που θα διαμορφώσουμε και το πρώτο ανοιχτό εμπορικό κέντρο στο Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες για να περάσει και ο επισκέπτης της πόλης από περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν προβληματικές. Τουριστικές διαδρομές θα προσπαθήσουμε να διέλθουν και μέσα από την Αγία Τριάδα, από το παραλιακό μέτωπο, από Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από Πλαστήρα. Και αν όλα πάνε καλά και ευδοκιμήσει και η συνεργασία μας με το Σωματείο Διάζωμα, το Σταύρο τον Μπαίνο, θα υπάρξει και μια πιλωτική εφαρμογή
με γνώμονα το τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν σε εισαγωγικά την πολιτιστική αξία της πόλης και επιχειρηματικά. Πάντως, κύριε Αναστασάκη, οφείλω να σας πω ότι και για σας είναι μια ιστορική στιγμή σε απευθεία σύνδεση να κινήσετε σε μια πόλη που είναι στην απόλυτη μοναξιά. Θα ήθελα τον συνάδελφο, τον εικονολήπτο Χρήστο Παπαδάκη, να γυρίσει την κάμερα και να πάμε προς την πλατεία Ελευθερίας για να δώσουμε εικόνες που ενδεχομένως οι Ηρακλειώτες, όχι ενδεχομένως οι Ηρακλειώτες, δεν μπορούν να τις ζήσουν μετά τις 10, μετά τις 9, που ξεκινά η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Να δουν δηλαδή την πόλη που αγαπούν, την πόλη που ζουν, πώς είναι μετά τις 9, όταν παραδίδεται σε αυτή τη μοναξιά του lockdown. Και αυτή η μοναξιά του lockdown αποτυπώνεται, κύριε Αναστασάκη, στους τζίρους των καταστημάτων, στις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, στο λιανεμπόριο, στην εστίαση. Είναι φοβερό να έχουμε ένα τέτοιο διαμάντι, μια τέτοια πόλη και όλες οι κριτικές πόλεις και αυτή την περίοδο που ήταν μια περίοδος ανάσα για την εστίαση, το λιανεμπόριο, τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όλα σχεδόν να είναι κλειστά. Και δεν είναι μια τυχαία πόλη του Ηράκλειο, είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Και αυτή είναι η εικόνα 10 και 4 Δευτέρα βράδυ. Και θυμάστε ότι ζήσαμε και μια καταστροφική χρονιά για τον τουρισμό. Είναι, τίθεται ένα αμφιβόλο το κατά πόσο θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την πόλη και γενικά δεν εξαρτώμαστε μόνο από τις δικές μας ενέργειες, αλλά το πώς θα δουλέψει ο τουρισμός γενικά σε εθνικό επίπεδο. Το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι μια καλή προσπάθεια που έχει γίνει, τουλάχιστον για ψυχολογική ανάταση, όσο αυτό το επιτρέπουν βέβαια οι συνθήκες, γιατί αν κάποιος δεν πηγαίνουν καλά τα οικονομικά του και η δουλειά του, δυστυχώς. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε κάνει στην πλατεία Ελευθερίας φέτος για να το δουν και οι τηλεθεατές? Ναι, είναι μια προσπάθεια την οποία συντόνισε η ΔΚΕΗ, η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου και η κυρία Λεμονή, υπό τις οδηγίες του Δημάρχου, και ήταν αρκετά διαφορετική σε σχέση με άλλες χρονιές, γιατί δεν υπάρχει πια το Χριστουγεννιάτικο χωριό, που ήταν μια πολύ όμορφη δραστηριότητα. Τώρα, λόγω των περιορισμών στο συγχρονισμό και δεν μπορούσαμε να έχουμε εμπορική δραστηριότητα ουσιαστικά πάνω στην πλατεία Ελευθερίας, έγινε επιλογή σε αυτά τα πολύ όμορφα στολίδια, ουσιαστικά σημεία φωτογράφησης και ενός παιχνιδιού που μπορούν να αξιολογήσουν και οι δημότες κατά πόσο είναι καλέσθητα ή όχι. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουμε δει στην πλατεία Ελευθερίας. Και ήρθε και κούμποσε με την ανάπλαση της δικαιοσύνης και της είδης. Έχει ενισχυθεί ο στολισμός σε όλες τις κεντρικές πλατείες και εντός των τυχών και ακολουθούμε τις επόμενες μέρες και εκτός, γιατί βέβαια δεν δουλεύουμε μόνο για το κέντρο. Δικαίως τραβά τα φώτα της δημοσιότητας το ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε και άλλες περιοχές που θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από τη Φορτέτσα, από τα Δειλινά, τα Καμίνια, το Ατσαλένιο και πάει λέγοντας, και βέβαια θα φτάσουμε και στους οικισμούς. Το συνεργείο μας, το τμήμα ηλεκτροφωτισμού, δουλεύει πραγματικά νυχθημερών. Οφείλω να ευχαριστήσω και τον προϊστάμενο, τον κύριο Αρχάβλη, αλλά και όλο το επιτελείο που έχουμε στο Δήμο. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα έχουμε αυτό το γλυκό πικρό συνέστημα να είναι μια όμορφα στολισμένη πόλη. Ελπίζω να αρθούν κάποια από τα περιοριστικά μέτρα. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό το να είναι όλα κλειστά αυτή την περίοδο. Προσωπική άποψη εκφράζω είναι ότι το πιο δόκιμο θα ήταν να υπάρχει περιορισμό στον αριθμό των ατόμων ανά κατάστημα, αλλά να μην είναι όλα κλειστά, γιατί είναι πολύ σκληρό το μέτρο για τόσο παρατεταμένο διάστημα. Κύριε Αντιδήμαρχε, ένα ερώτημα θέλει να σας θέσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Κουμαντάκης. Ναι, κύριε Κουμαντάκη. Όχι ερώτημα. Απλά προς επίρρωση αυτά τους σχεδιασμούς που είπε ο Αντιδήμαρχος, όντως είναι σε μια διαδικασία, αλλά. Καλησπέρα. Αλλά φοβάμαι ότι θα καθυστερήσουν λίγο λόγω των έργων αυτών, λόγω της αυτής της μεγάλης κρίσης. Είμαστε σε στενή επαφή και σχέση με το Δήμο και αυτούς όλους τους σχεδιασμούς τους γνωρίζουμε και πραγματικά θα είναι κάτι σημαντικό για το Ηράκλειο. Αυτό που είναι τραγικό και θέλω έτσι να τονίσω είναι φοβερό αυτό να βλέπεις ένα Ηράκλειο πραγματικά. Όσο δεν έχει συμβεί πολλά τα τελευταία χρόνια. Όχι, νομίζω ότι αυτό το σε απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9, τόση ώρα ζωντανή εικόνα από το κέντρο της πόλης πραγματικά. Και πραγματικά να μην υπάρχει ψυχή, είναι κάτι που αν μας το λέγανε ένα χρόνο πριν αυτή την περίοδο θα γελούσαμε. Από τον Οκτώβριο και εγκαίρως είμαστε σε μια συνάντηση με την τεχνική υπηρεσία
είχαμε πάει στο Εμπορικό Σύλλογο και ζητήσαμε φέτος να έχουμε, αν θέλετε, ένα καλύτερο εκτικό αποτέλεσμα, έτσι είναι, του Ηρακλείου, με καλύτερο φωτισμό. Νομίζω το καταφέραμε, αλλά δωρονάδωρο. Είναι εύκολο, κύριε Αντιδήμαρχε, όταν μιλάει ο κ. Κοντάκη, να ανεβείτε πάνω στην πλατεία για να δουν οι Ηρακλειώτε έτσι εικόνε γιορτή σε ένα είναι έρημο Ηράκλειο. Είναι αυτά που σχεδιαστήκανε, έτσι, και αυτά να, πραγματικά να μην μπορεί να, το Ηράκλειο και οι, πραγματικά, οι πολίτες να απολαύσουν αυτή την αισθητική. Είναι εξαιρετικά για το στολισμό. Οφείλω να πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι ο Εμπορικό Σύλλογο πραγματικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο τον έχω ζήσει εγώ, πάντα με κέρυες παρεμβάσεις, με συνεχείς πιέσεις. Δεν είναι όλα ρόδινα στις σχέσεις μας, μαλώνουμε συχνά, γιατί υπάρχει αυτός ο ζήλος που γίνεται καμιά φορά και υπέρμετρος, αλλά συμφωνούμε εν τέλει και έχουν προχωρήσει πράγματα που ήταν στα χαρτιά για χρόνια, αλλά τώρα τα βλέπουμε ένα-ένα να υλοποιούνται. Βλέπετε εδώ πέρα ότι από αυτές τις όμορφες εικόνες απουσιάζουν πρωτίστως τα παιδιά και οι επισκέπτες της πόλης. Τι να κάνουμε, να ελπίζουμε να είναι η τελευταία χρονιά που βιώνουμε ένα τέτοιο δυσάρεστο συνέστημα, να είναι η πόλη έρημη και να λείπουν οι δημότες. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι εικόνες που μπαίνουν στην ιστορία. Είναι εικόνες από ένα Ηράκλειο, μία ανάσα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κυρία Αντωνακάκη, τώρα υπό νορμάλες συνθήκες και το δικό σας κατάστημα, όπως και όλα τα καταστήματα της εστίασης, θα γινόταν σημείο αναφοράς της βραδινής διασκέδασης και βεβαίως και αυτές οι εικόνες από το Ηράκλειο βοηθούσαν τον κόσμο να αποκτήσει αυτή την εξωστρέφεια για να βγει προς τα έξω. Φανταστείτε την ψυχολογία του κόσμου αυτές τις μέρες να βλέπει αυτό το έρημο Ηράκλειο, να προχωράει στους δρόμους και να βλέπει μόνο τα στολίδια και όλα τα μαγαζιά μας κλειστά και πόσο άσχημα αισθάνεται που δεν θα μπορεί έστω ένα καφέ να πιει κατά τη διάρκεια της αγοράς που θα βγει να κάνει τα ψώνια του ή το βράδυ που θέλει να πάει να φάει με την οικογένειά του ή την παρέα του. Κύριε Αναστασάκη, υπάρχει κάτι που θα δημιουργήσει έτσι μια διαδραστικότητα? Βεβαίως δεν είναι ακριβώς η δική σας αρμοδιότητα στην Αντιδημαρχία, αλλά σαν δημοτική αρχή θα κάνετε κάτι έστω και διαδικτυακά για τις γιορτές των Χριστουγέννων? Ήδη, όπως έχετε παρακολουθήσει ενδεχομένως, δράσεις οι οποίες εκπέμπονται ζωντανά και έχει μια ενδιαφέρουσα χρειά το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η κυρία Πλεύρη με τους συνεργάτες της νομίζω κατάφεραν να πάρουν μια καινοτόμα πρωτοβουλία και σε επίπεδο εθνικό έχουμε κινηθεί αρκετά μπροστά σε σχέση με άλλους δήμους. Είναι η χαρά που μπορούμε να προσφέρουμε στους δημότες αυτή τη στιγμή, έστω και μέσω ίντερνετ. Και θα ακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες βέβαια και για τις γιορτές. Σχεδιάζονται ωραία πράγματα. Δυστυχώς το διαζώσεις δεν είναι εφικτό. Βεβαίως. Δεν μας επιτρέπεται, το αντιλαμβάνεστε. Και βεβαίως έχουμε μια μικρή δυσκολία. Βεβαίως όταν μετακινείται μια κάμερα, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνετε και εσείς, αλλά και ο εικονολήπτης, ο Χρήστος, ο Παπαδάκης. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και μακάρι του χρόνου τέτοια ώρα να σφίζει το Ηράκλειο όπως και όλες οι κριτικές πόλεις από ζωή με τον κόσμο να διασκεδάζει και να βοηθά με τον οβολό του και την τοπική αγορά. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι πάντα από τις οδηγίες του Δημάρχου έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τις επιχειρήσεις